Θεσμεφόρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού βρισκόμαστε ακριβώς? Βρισκόμαστε στο παγοδρόμιο, στο Εγάλεο, στο Ice Escape. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά διαφόρων ηλικιών που έρχονται και μαθαίνουν καλλιτεχνικό πατινάζ. Από τι ηλικία μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει το πατινάζ? Συνήθως ξεκινάμε στα 5 για να μπορεί το παιδάκι να πατήσει στις λάμες. Αυτό το άθλημα κρύβει κάποιους κινδύνους? Είναι ασφαλές? Όχι, είναι απόλυτα ασφαλές. Έχουμε και μικρά παιδάκια και ενήλικες. Μαθαίνουν μέσα από την προπόνηση πώς να πέφτουν με ασφάλεια και έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ποια τμήματα υπάρχουν στο Ice and Skate? Έχουμε τμήματα για αρχάρια παιδάκια, μικρή ηλικία έως 8 χρονών. Έχουμε για πιο προχωρημένα παιδάκια από 8 μέχρι 13 και έχουμε για μεγάλα παιδιά από 13 μέχρι και 18. Επίσης έχουμε και τμήματα ενήλικων από 18 και πάνω. Τα παιδιά μπορούν να πάρουν μέρος και σε κάποια πρωταθλήματα? Βεβαίως, έχουμε συλλόγους που μπορούν να εγγραφούν τα παιδιά προκειμένου να μπορούν να αγωνιστούν. Ετησίως, έχουμε έναν με δύο αγώνες στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και πιο προχωρημένα παιδιά που μας αντιπροσωπεύουν στο εξωτερικό. Και για τι ηλικίες μιλάμε? Έχουμε διάφορες κατηγορίες. Τα πιο μικρά παιδάκια ξεκινάνε από 5 μέχρι 10. Μετά έχουμε τις κορασίδες που λέμε από 10, ξέρω εγώ, μέχρι 15-16. Και μετά έχουμε τις νεανίδες από 16 μέχρι 18. Μετά έχουμε τη μεγάλη κατηγορία από 18 και πάνω που βγαίνει και ο πρωταθλητής Ελλάδος. Άρα έχουμε και παιδιά που μας εκπροσωπούν στο εξωτερικό. Στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Στέλνουμε αντιπροσωπεία αθλητών σε διεθνείς αγώνες που νομίζω ότι προσπαθούν πάρα πολύ με τις συνθήκες της χώρας μας να μας αντιπροσωπεύσουν όσο πιο καλά μπορούν. Τι προσφέρει σε ένα παιδί το καλλιτεχνικό πατινάζ? Πρώτα απ' όλα γυμνάζει όλο του το σώμα, που σημαίνει σωματική υγεία, ψυχική υγεία, γιατί έχουμε μία πάρα πολύ ωραία παρεούλα εδώ στο παγοδρόμιό μας. Αγοράκια έχετε? Βεβαίως και έχουμε. Εγώ στην ομάδα μου αυτή τη στιγμή ήδη αριθμώ 4 αγόρια. Και προσκαλούμε και άλλα αγοράκια να μας επισκεφτούν, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό άθλημα και θα το θέλαμε να επεκταθεί κι άλλο η ομάδα μας. Μακάρι να μας έρθουνε. Κι εγώ το εύχομαι.